Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω να κάνω δύο εισαγωγικά σχόλια και νομίζω ότι θα πρέπει να τα βρούμε σε αυτή την κουβέντα, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Περιμένω από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να καταδικάσουν τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Μπογδάνου στο σταθμό, στο τηλεοπτικό σταθμό Sky, στο οποίο χαρακτήρισε συνεργάτη τρομοκρατών τον Πρωθυπουργό. Νομίζω για ένα πολιτικό σύστημα όπως το δικό μας και μια δημοκρατία όπως η δικιά μας, τέτοιες δηλώσεις πρέπει να καταδικάζονται πάραυτα. Και ελπίζω ότι η δικαιοσύνη κάποια στιγμή θα βγάλει κάποια απόφαση περί του συγκεκριμένου γεγονότος. Το δεύτερο εισαγωγικό σχόλιο έχει να κάνει με την επιστολή του κυρίου Παπαντονίου. Θα περίμενα από έναν πολίτη, που είναι σε δύσκολη θέση βέβαια, αλλά από έναν πολίτη του οποίου έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα, το οποίο έχει δεσμευτεί κινητή και ακίνητη περιουσία και, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ψευδές ποθενέσχες, να είναι τουλάχιστον λίγο ευγενής, λίγο περισσότερο ευγενής και να μην είναι τόσο προσβλητικός προς την ίδια τη Βουλή και το κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Εάν κάτι να πει, θα μπορούσε να το πει εδώ, να έρθει να μιλήσει, να υπερασπίσει τη θέση του, αλλά η επιστολή που έστειλε είναι τουλάχιστον προσβλητική. Και ξαναλέω ότι σε αυτή τη θέση που βρίσκεται κατανοούμε ότι είναι δύσκολη, αλλά τέτοιες συμπεριφορές από πλευράς μας δεν μπορούν να είναι αποδεκτές. Μπαίνω λοιπόν στην κουβέντα, την κυρίως κουβέντα που αφορά και το πόρισμα. Νομίζω ότι πιστεύω και νομίζω από αυτά που άκουσα στους δύο μήνες που υπήρξε η συγκεκριμένη επιτροπή προανακριτική, ήταν σχεδόν ομόφωνο ή τέλος πάντων συντριπτικά πλειοψηφικό το αίτημα να αλλάξει το άρθρο 86. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το άρθρο 86, σήμερα ο κ. Παπαντονίου δεν θα μιλούσε με αυτή την αλαζονία. Γιατί το συγκεκριμένο άρθρο αφήνει υπουργούς στην άκρη χωρίς να μπορούμε να τους ελέγξουμε, χωρίς να μπορεί η Βουλή να τους ερωτήσει, χωρίς να μπορούμε να μπούμε στο βάθος της υπόθεσης, χωρίς να μπορούμε να κατανοήσουμε και να βρούμε στοιχεία τα οποία αθωώνουν ή δεν αθωώνουν έναν οποιοδήποτε πολιτικό που ήταν υπουργός τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν το άρθρο δίνει το δικαίωμα στον κάθε υπουργό, με θητείες οι οποίες μπορεί να είναι και ημερήσιες θητείες της Βουλής, να μην έχει κανένα, να μην υπάρχει καμία εναντίον του κατηγορία και να μην υπάρχει κανένα εναντίον καμία έρευνα. Άρα η συγκεκριμένη επιτροπή είχε να αποφασίσει εάν θα παραπέμψει τον κύριο Παπαντονίου στην τακτική ποινική δικαιοσύνη, όπως και πράττει με το πόρισμα του είναι αυτή, γιατί σε άλλη περίπτωση, εφόσον ένα ειδικό δικαστήριο και ελέγξουμε να βρούμε στοιχεία και να πάμε περαιτέρω την υπόθεση, το ειδικό δικαστήριο δεν θα διερευνήσει τα δικαιώματα για τα οποία θα το κρατούσαμε έχουν παραγραφεί. Και άρα πρέπει να καταλήξουμε και να συμφωνήσουμε εδώ και να το πούμε όλοι μαζί ότι το άρθρο 86 είναι προβληματικό περί ευθύνης. Τρίτο ζήτημα. Θα μπορούσα να διαβάζω τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής του 2005 και να έχουμε μια εικόνα του τι συνέβη τότε. Γιατί σε αντίστοιχη περίπτωση με τον κύριο Τσοχατζόπουλο, η πλευρά του ΠΑΣΟΚ αναμενόμενο αθώωνε τον κύριο Τσοχατζόπουλο, μάλιστα με πολύ, πολύ συγκεκριμένα λόγια. Θα διαβάσω μόνο τα λόγια του κύριου Βενιζέλου. Έλεγε ο κύριος Βενιζέλος το 2005, δεν προκύπτει κανένα στοιχείο πιθανής τέλεσης ποινικού αδικήματος από τους κυρίους Τσοχατζόπουλου Παπαντονίου που επί μήνες προσευλήθησαν και διασύρθηκαν αδίκως. Γνωρίζετε τη συνέχεια που είχε ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Θα μπορούσε λοιπόν να αναφερθώ σε αυτά τα πρακτικά και να μην κάνουμε καμία άλλη κουβέντα. Όμως εδώ έχουμε ένα πόρισμα το οποίο έχει καταλύσει συγκεκριμένα πράγματα. Πέραν αυτών των πραγμάτων που καταλήγει όμως αυτό το πόρισμα, θέλω να πω τα εξής. Για μια οκταετία, το ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε την κρατικοποίησή του. 1996-2004 το ΠΑΣΟΚ έγινε πλήρως κρατικό κόμμα. Είχε πλέον στον έλεγχό του όλο τον μηχανισμό και τον σκληροκρατικό μηχανισμό, το στρατό, τις μυστικές υπηρεσίες, την αστυνομία. Και αυτό έδινε την ευχέρεια σε ανθρώπους όπως ο κύριος Παπαντονίου και ο κύριος Τσοχατζόπουλος να ζημιώνουν την ελληνική οικονομία και προφανώς να θέτουν βάρη οικονομικά στους πολίτες αυτής της χώρας. Γιατί σύμφωνα με λόγια του κυρίου Σπύλιου Σπυλιωτόπουλου, που ήταν τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η ζημία από τα εξοπλιστικά ήταν 54 δισεκατομμύρια ευρώ. Αγοράσαμε Λέοπαρτ που δεν είχαν βλήματα χρόνια.
Αγοράσαμε, ξαναλέω, τεθωρακισμένα, τα οποία δεν είχαν βλήματα για 10 χρόνια και τα βγάζαμε στις παρελάσεις. Ελικόπτερα που δεν παραλάβαμε σχεδόν ποτέ. Άλλα εξωτερικά προγράμματα που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Επ' αυτού λοιπόν υπήρξε μια οχταετία η οποία τουλάχιστον θα πρέπει να ελεγχθεί. Και είναι και μέσα στις προτάσεις του πορίσματος, εάν και εφόσον οι βουλευτές συμφωνήσουν να υπάρξει εξεταστική επιτροπή. Γιατί αυτή η οχταετία, όπως και να το κάνουμε, έχει χαρακτηριστεί ως άριστη, από εμάς έχει χαρακτηριστεί ως τρομακτικά προβληματική. Αν προσθέσουμε το χρηματιστήριο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα εξοπλιστικά, φτάνουμε σε ένα ποσό δισεκατομμυρίων ηλιγκιώδες. Και είναι και η προσπάθεια που γίνεται να μην ακουμπηθεί ο τότε Πρωθυπουργός, ο κύριος Σημίτης. Αλλά απ' την άλλη, μένουν όλοι με ένα ερώτημα. Μπορεί να καταγγέλλονται όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί να υπάρχουν αποδείξεις για άλλα τόσα πράγματα και ο Πρωθυπουργός εκείνης της περίοδου να μην γνώριζε τίποτα. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια δημιουργίας υγειονομικής ζώνης για τον Πρωθυπουργό. Και αυτό είναι κατανοητό. Αλλά εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε και να συζητήσουμε. Έγιναν εγκλήματα οικονομικά και αμυντικού τύπου εκείνη την οχταετία και μετά. Να συζητήσουμε, χρειαζόμασταν να αγοράσουμε αυτά τα πράγματα. Να θυμίσω ότι ο κύριος Πηλιωτόπουλος εκείνη την εξεταστική, στα πρακτικά, από τα πρακτικά εκείνης εξεταστικής του 2005, είχε κατηγορήσει τον κύριο Βενιζέλο ως αντιπρόσωπο ρωσικής εταιρείας. Βέβαια μετά υπήρξε η συνεργασία, γιατί η ανάγκη το έφερε. Αλλά δεν ξεχνάμε, και θα κλείσουμε αφορά μας τη δικαιοσύνη. Κατανοούμε και σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης. Αλλά κριτική φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση η δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπερίπταται της κριτικής. Δεν μπορεί να βγαίνει μια απόφαση από τον Άριο Πάγο, παραδείγματος χάρη, που να λέει ότι τα μη καταβαλλόμενα ποσά στους εργαζόμενους δεν πραγματοποιούν βλαπτική μεταβολή για τους εργαζόμενους αυτούς. Δεν μπορεί ένα κορίτσι να τρώει 13 χρόνια φυλακή με ένα φτιαχτό DNA. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή άνθρωποι που δηλώνουν ότι υποβάλλουν το πόθεν έτσι να είναι αθώοι στην κοινωνία. Αυτές τις αποφάσεις, για αυτές τις αποφάσεις η δικαιοσύνη κρίνεται και νομίζω ότι έχουμε απόλυτο δικαίωμα να το κάνουμε. Ας πάρουμε λοιπόν θέση και για αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχω την εντύπωση, κύριε Καραγιαννίδη, ότι